Πρόεδρε, μαζί με τις ευχές για καλή, να το πούμε έτσι, προεδρία, βασικό είναι να επιμείνεις στην παράταξη από την οποία προέρχεσαι που διοικεί, να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις. Αλλιώς, αν δεν παρευρίσκονται, πρέπει να εξηγήσουν για ποιο λόγο κατεβαίνουν να ζητήσουν την ψήφο των πολιτών, όταν δεν μπορούν να είναι εδώ στη ζωντανή συνεδρίαση, να απολογηθούν, να ακούσουν τις όποιες παρατηρήσεις γίνονται. Θέματος που συζητάμε, αλλά εντός του θέματος συνολικά της δουλειάς στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Λοιπόν, για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτή η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εκπονήθηκε με στόχο την ανανέωση τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν λήξει εδώ και ένα χρόνο. Στα συνημμένα δεν υπάρχει απόφαση της Δημοτικής Αρχής του Μαρκόπουλου, αλλά το σχετικό έντυπο απόψεων ενδιαφερόμενου κοινού με πλήθος παρατηρήσεων υπογεγραμμένα από τον Δήμαρχο χωρίς τελική τοποθέτηση επί της μελέτης. Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι θετική, αλλά σε μια σειρά παρατηρήσεις και ελλείψεις, οι οποίες κατά την άποψή μας θα επέβαλαν, αν μη τι άλλο, την επιστροφή της μελέτης προς συμπλήρωση και τροποποίηση. Σημειώνουμε ποιες είναι αυτές, δηλαδή οι ελλείψεις. Πρώτον, στην κατάταξη των έργων δεν αναφέρονται τα παρακάτω έργα τα οποία όφυλαν να συνεξεταστούν ως προς την κατάταξή τους, η οποία είναι τοποθέτηση μέσα από το κείμενο της εισήγησης αυτά. Έτσι, αναφερθήκαν και από άλλο ομιλητή προηγούμενα ορισμένα, η οποία θα καθορίσει και τους περιβαλλοντικούς όρους που θα επιβληθούν συνολικά για το έργο. Πρόκειται για την τεχνική λίμνη, τις υφιστάμενες γεωτρήσεις, την ιατρική κλινική και την εκτροφή ύπων. Αυτά δηλαδή λείπουν ως προς την κατάταξη. Κύριε Μεθαρίτη, σας άκουσα προσεκτικά. Ήμουν ήσυχος. Λοιπόν, δεύτερο, η περιοχή του έργου εντάσσεται στη ζώνη δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας, περιοχής Μεσογείων, ενώ το βόρειο τμήμα εντοπίζεται στο όριο της ζώνης κινδύνου πλημμύρας για τουλάχιστον περίοδο επαναφοράς 100 ετών. Επισημαίνεται σχετικά ότι θα πρέπει να κατατεθούν, υπογραμμισμένο μάλιστα επισημαίνεται, στην αδειοδοτούσα περιβαλλοντικά αρχή μέτρα για τη μείωση των επιπτώσεων του πλημμυρικού κινδύνου σε αυτή. Είναι όμως φανερό ότι η άρση μια τόσο σοβαρής παράλυσης δεν μπορεί να μετατίθεται για το τελευταίο στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, που είναι η έκδοση της ΑΕΠΟ. Τρίτη παρατήρηση, εκτός του αν είναι στα συνημμένα ή όχι η απόφαση, κύριε Παπαδάκη. Διαπιστώνεται ότι με την προβλεπόμενη αναθεώρηση του πολεμοδικού καθεστώτος του υπόψινου ακινήτου, το οποίο θα εδρεωθεί ως θεματικό πάρκο αναψυχής, εκ των προτέρων διαφαίνεται, πάλι από την εισήγηση αυτά, ότι θα απαιτηθεί επανεκτίμηση αναφορικά με τη δυνατότητα του Κέντρου Επεξεργασίας Λιμάτων και του Δήμου Μαρκόπουλου να ανταποκριθεί σε αυξημένες απαιτήσεις που θα προκύψουν. Και μόνο αυτή η παρατήρηση θέτει την ανεπάρκεια της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τέταρτο και τελευταίο, σημειώνονται ότι θα πρέπει να αδειοδοτηθεί η γεώτρηση Α3, η οποία δεν είναι αδειοδοτημένη, ενώ θα πρέπει να σφραγιστούν οι γεωτρήσεις που δεν χρησιμοποιούνται. Έτσι. Όλα αυτά είναι από το κείμενο της εισήγησης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πρόκειται λοιπόν για σοβαρό ζήτημα το τελευταίο, που προβάλλεται μάλιστα έντονα τόσο στην κριτική του Δημάρχου όσο και σε σχετική παρέμβαση ιδιώτη. Λοιπόν, αν δεν αποσυρθεί για να έρθει για συμπλήρωση, εμείς θα την καταψηφίσουμε και νομίζουμε ότι πρέπει να την αποσύρετε. Για το δεύτερο, που είναι παρόμοιο παρεφερές αλλά δεν το ίδιο, δηλαδή για τις εγκαταστάσεις στη θέση μερέντα της υποδρομίας ΑΕ, πάλι για τον Δήμο Μαρκόπουλου. Και σε αυτή την περίπτωση η θετική κατά τα άλλα εισήγηση σημειώνει μια σειρά σοβαρές ελλείψεις, την αποκατάσταση όμως των οποίων μεταθέτει πάλι για το επόμενο τελευταίο στάδιο. Λοιπόν, τέσσερις πάλι παρατηρήσεις εδώ. Η περιοχή του έργου εντάσσεται στη ζώνη δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας των Μεσογείων. Οπότε θα πρέπει να προσδιοριστούν, λέει, εισήγηση μέτρα για τη μείωση των επιπτώσεων του πλημμυρικού κινδύνου, τα οποία όμως δέχεται να κατατεθούν στην αδειοδοτούσα περιβαλλοντική αρχή. Δεύτερο, η βαθμίδα της τριτοβάθμιας επεξεργασίας έχει κατασκευαστεί, αλλά δεν έχει τεθεί σε λειτουργία. Και ως εκ τούτου, πάλι από το κείμενο, η λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, όπως αυτή περιγράφεται στη μελέτη, δεν απεικονίζει την παρούσα κατάσταση. Πάλι υπογράμμιση δικιά τους είναι. Αναφέρθηκε και πριν ότι τα αποτελέσματα αναλύσεων των δειγμάτων είναι από το έτος 2010, έτσι, ενώ απουσιάζουν τα μεταγενέστερα αποτελέσματα που απαιτούνται σύμφωνα με τους όρους της άδειας. Είμαστε στο 2022-2023, μπήκαμε. Τρίτο,
Στη φωτογραφική απεχώρηση των δασικών χαρτών δεν γίνεται αντιληπτός ο χαρακτηρισμός των εκτάσεων του υποδρόμου, διότι δεν είναι ευκρινές αν περιέχουν δασικές εκτάσεις. Και τελευταίο, το συγκρότημα κτηρίων της Ιατρικής Κλινικής που χωροθετείται στην όμορφη εγκατάσταση του Ολυμπιακού Υπηκού Κέντρου έχει εκμισθωθεί από τις υποδρομίες ΑΕ, για λογαριασμό της οποίας εκπονήθηκε η συζητούμενη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σημειώνεται. Είναι στοιχεία να μετά από εσύ, Πρόεδρε. Δεν είπαμε γενικούρες. Είπαμε ένα, δύο, τρία, αυτά που λέει η εισήγηση και που η ίδια αυτό αναιρείται, αν είναι σοβαρή δηλαδή για την έγκριση ή όχι. Αυτό θέλω να πω με τις παρατηρήσεις που κάνω. Οι ίδιοι δηλαδή αυτό αναιρούνται θετικά, αλλά αυτά αναιρούν, ας πούμε, την ίδια τη θετική του εισήγηση. Λοιπόν, σημειώνεται τέλος για να το κλείσω ότι την ιατρική κλινική, η οποία αποτελεί υγειονομική μονάδα, πρέπει να διαθέτει την προβλεπόμενη έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας, την οποία προφανώς δεν διαθέτει. Άρα για όλα αυτά πάρτε τις πίσω, ξαναφέρτε τις συμπληρωμένες, μακάρι να είναι έτσι, αλλιώς δεν είναι για ψήφιση.